πέσει πάνω στη γη κάποιο ουράνιο σώμα. Και γι' αυτό λέγεται το άνθρο Αρμαγεδόν. Αυτό είναι η ιός σκέψης τώρα. Λοιπόν, από κάτω ακριβώς βγαίνει άλλο άνθρο και λέω ότι είναι γκάφ αυτό που κάνανε. Δηλαδή, παίζουν την κολοκυθιά. Μία έτσι, μία αλλιώς. Ναι, τη μία μας περνάνε την ιδέα αυτή, μας ρίχνουν την ιδέα. Όμως, διαβάστε λίγο εδώ αυτή την παράγραφο τι λέει εδώ, στο Ιωκή. Λέει, πάλι μας μιλάς με γρίφους. Πολλά θα μπορούσα να σου αποκαλύψω, αλλά θα σου πω μονάχα τούτο. Πλησιάζει τον πλανήτη μας ένα όχημα τεραστίων διαστάσεων, μεγέθους μικρού πλανήτη, από το οποίο απογειώνονται και προσγειώνονται συνεχώς άλλα μικρότερα οχήματα. Οι επιβάτες του είναι κάποιοι από τους λεγόμενους εγρήγορους σκοτεινούς θεούς. Εκείνο τον καιρό που θα φτάσει πολύ κοντά το όχημα αυτό στον πλανήτη μας, τότε θα συμβούν όσα αναφέρονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Επιπλέον θα οδηγήσει την ανθρωπότητα το γεγονός αυτό σε χήμαρο πληροφοριών σχετικά με την ελληνική αρχαιότητα. Τότε θα γίνουν και σημαντικές αποκαλύψεις για τη Σελήνη. Δεν διαβάζω άλλο, υπενθυμίζω όμως ότι το βιβλίο αυτό είναι το πασίγνωστο Ιωκή, βιβλίο με υπογραφή του Νίκου Αργυρίου, αλλά εκτός από την Ιωκή έχουμε την πεντάδα των βιβλίων που απόψε είναι προσφορά για σας. Μετουσίωση, Ιωκή, Κλειδί Αλλαγών, Αναζητώντας τις Αρχαίγονες Ρίζες και το Πριν την Επιστροφή, όλα μαζί στο σπίτι σας μόνον με 30 ευρώ για όσους και όσες καλέσουν τώρα στο νούμερο που βλέπετε κάτω στην οθόνη σας 6938-07-74-416 και αφήσουν το μήνυμά τους με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και βεβαίως όσοι θέλουν μπορούν να καλέσουν και στο τηλέφωνο του σταθμού μας ούτως ώστε να υποφεληθούν από αυτή την καταπληκτική προσφορά, γιατί μέσα σε αυτά τα 5 βιβλία του Νίκου Αργυρίου ακούμε αλήθειες που δεν τις ακούμε πουθενά αλλού. Ακούμε αλήθειες που ένας άνθρωπος αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο και αφιέρωσε μεγάλο κομμάτι του εαυτού του για να τις ψάξει, να τις ξεψαχνίσει μόνος του και να μας τις δώσει εδώ προς συζήτηση απόψε. Την πληροφορία λοιπόν αυτή, επειδή το Ιωκή είναι μυθιστόρημα, είχα κάνει εκτεταμένες έρευνες και είχα μαζέψει πάρα πολλά στοιχεία. Δεν μπορούσα όμως να τα βγάλω για ευνόητους λόγους με τρόπο όπως ας πούμε το κλειδί αλλαγών, όπως είναι αρχαίγονες ρίζες, σαν μια εμπεριστατωμένη μελέτη. Έτσι λοιπόν έφτιαξα ένα μυθιστόρημα. Η πληροφορία λοιπόν αυτή τη γνωρίζω διότι στο παρελθόν, εδώ σε αυτό το κανάλι, είχαμε παρουσιάσει την υπόθεση του ΕΑΝΤΑ περί σατανισμού, όπου πήρα και συνέντευξη από τον ΕΑΝΤΑ. Ο ΕΑΝΤΑ το πρώτο πράγμα που μου είπε, λέει, εμείς το πρώτο πράγμα που μαθαίναμε όταν μπαίναμε μέσα εκεί ήταν αυτό, ότι έχουν τη δική μας. Άρα οι σκοτεινοί θεοί έχουν να κάνουν με σατανισμό. Οι εγρήγοροι σκοτεινοί θεοί και υπάρχουν και οι εγρήγοροι φωτεινοί. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Υπάρχει μία αντιπαλότητα ανάμεσα στους δύο που τις συνέπειες αυτής της αντιπαλότητας θα τις υποστούμε εμείς ή όχι. Από ό,τι φαίνεται, τελικά έχει σχέση με εμάς και θα σας το αποδείξω αμέσως. Ναι. Λοιπόν, έκανα με αφορμή αυτό που σας είπα που άκουσα, ότι έρχονται οι Ολυμποί, μία διεξοδική ανάλυση της μυθοδίας. Λοιπόν, και θέλω να πω μερικά πράγματα πάνω σε αυτό. Καταρχήν, υπάρχουν στη μυθοδία, ειδικά στο διαδίκτυο, πάρα πολλοί ας πούμε, τρόποι των στίχων σε εμφάνιση. Να ερμηνεύσουμε τους στίχους αυτούς. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Ναι. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες λεπτομέρειες. Ναι. Δηλαδή, όσον αφορά γραμματικής απόψεως ή διαστάσεως. Θέματα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εγώ μετά από κάποιο διαλογισμό που έκανα, άρχισαν να λύω λεξαριθμικά τους στίχους. Λοιπόν, δημιουργώντας αναλογίες, χωρίζονται σε τρία τμήματα. Είναι τα λόγια του αντρικού χορού, τα λόγια του γυναικείου χορού και τα λόγια που λένε και οι δύο οι χοροί. Και ανδρικός και γυναικείος. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν το εξής εδώ. Η αναλογία των λεξάριθμων δίνει κοινό παράγοντα φύ στην τρίτη, όπου φύ είναι το 1,6. 18, όσον αφορά τον αντρικό χορό και το γυναικείο χορό και το σύνολο, το άθροισμα των λόγων δίνει ακριβώς τιμή 39,5, δεν θέλω να μπερδέψω τους τηλεθεατές, που είναι η απόσταση γης Πλούτωνα. Λοιπόν, αντίστοιχα στο άλλο βγαίνει αυτό που λένε τα λόγια και οι δύο. Λοιπόν, βγαίνει
κοντά στο 12ο πλανήτη. Σύμφωνα με τα βιβλία του Ιπποκράτου Δάκοβλου, και θέλω να πω εδώ πέρα ότι ο Ιπποκράτης Δάκοβλου έχει προσφέρει πολύ μεγάλο έργο στην ανθρωπότητα με τα βιβλία του αυτά, γιατί έχει αποκρυπτογραφήσει τον κώδικα του Πυθαγόρα και βάσει αυτών των βιβλίων έβγαλε αυτά τα πράγματα. Πες μου κάτι τώρα, γιατί πάνω σε αυτό που μου λες πρέπει να καταλάβουν το εξής οι τηλεθεατές. Αυτό που μας λες είναι αυτό που είχαμε πει σε εκείνη την εκπομπή, ότι ο Ιπποκράτης Δάκοβλου στηρίχθηκε πάνω σε αυτές τις σταθερές αποστάσεις ανάμεσα στους πλανήτες και εκεί έφτιαξε την αρμονία, έτσι, την οποία μετουσίωσε σε ήχο. Δεν είναι ακριβώς. Δεν αφορά μόνο το πλανητικό σύστημα το δικό μας. Όχι, όχι. Ναι. Είναι ολόκληρη η, ολόκληρη η γενεσιολογική κατάσταση Βέβαια. Που δημιούργησε τα σύμπαντα. Η δομή του διότι ναι. ο Πυθαγόρας μιλάει 13 επί 13 για 169 σύμπαντα. Έτσι. Επίσης, άρα αυτό το επιβεβαίωσες και εσύ με τις αναλύσεις. Βεβαίως. Επίσης, βγαίνει στη μία περίπτωση φύ τρίτης και στην άλλη περίπτωση φύ τετράγωνο. Ναι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, για παράδειγμα, το φύ στο τετράγωνο παραπέμπει στο δεύτερο επιφανειακό νόμο των πλανητών στο ηλιακό σύστημα του Πυθαγόρα. Ενώ αντίστοιχα το άλλο είναι για τους όμπους των πλανητών. Άρα δηλαδή βλέπουμε μέσα από τη μυθοδία υπάρχουν λεξαριθμικές αναλύσεις που έχω κάνει, υπάρχουν πράγματα τα οποία τα έχω διασταυρώσει. Γιατί μπορεί, ας πούμε, ένα νούμερο να είναι σύμπτωση όταν. Αν και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν συμπτώσεις, όταν βγαίνουν δύο συμπτώσεις μαζί, ναι. πάβει να είναι σύμπτωση σύμφωνα με την επιστήμη. Άρα, για να μην ταλαιπωρήσουμε πολύ το μυαλό. Πιστεύω. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα. Πιστεύω ναι. ότι μεταξύ 10ου και 12ου πλανήτη, σε μια απόσταση περίπου 91,3 ατμόσφαιρες, η απόσταση 91,3 ατμοσφαιρικές μονάδες. Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί ακριβώς προσπάθησαν να ανοίξουν μία πύλη για να φέρουν στη διάσταση τη δικιά μας τα όντα αυτά τα οποία έρχονται. Το λέω αυτό, ίσως φανεί περίεργο, αλλά αυτό όμως έχει και μία άμεση σχέση με το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου. Τι λες? Που έγινε το 2001. Πώς? Αυτό μπορώ να το αποδείξω μόνο μαθηματικά, αλλά θα σας πω μόνο το εξής. Το 2001, 28 Ιουνίου, έγινε συναυλία. Ναι. 11 Σεπτεμβρίου, το 2001 πάλι, πέσανε δίδυμοι πύργοι. Όταν θέλουμε να υλοποιήσουμε σκεπτομορφές, όπως έχουμε πει και σκεπτομορφή είναι κάτι, παράδειγμα, το ποτήρι, αν το καταστρέψω ήδη, της μορφής και της κατασκευής μένει σε κάποιο χώρο, γιατί όλα τα πάντα έτσι κάποιος τα έχει σκεφτεί, άρα και οι οντότητες λειτουργούν κάπως έτσι. Αν εγώ λοιπόν θέλω να υλοποιήσω μία οντότητα, θα πρέπει να δώσω ενέργεια. Αυτή λοιπόν την ενέργεια που πρέπει να δώσω, όταν έχει συνδυασμό και με το φι, τη χρυσή τομή, επειδή το φι μαθηματικά έχει αποδειχθεί ότι στη διάσταση την τέταρτη και την πέμπτη έχει περίεργες παράξενες ιδιότητες, άρα πρέπει να δώσω ενέργεια. Άρα τι έγινε με τους δύο φύγους για να καταλάβουμε. Ήδη η ενέργεια που δόθηκε, θα σας πω τώρα, ήδη η ενέργεια που δόθηκε από τη μυθοδία δεν έφτανε. Άρα θέλαμε και αρνητική ακόμα περισσότερη ενέργεια να δώσουμε. Μάλιστα. Ξέρουμε, παράδειγμα, με την αρχαία ας πούμε, αστρονομία, να το πω έτσι απλά, ότι παράδειγμα, όταν δύο πλανήτες, παράδειγμα ο Δίας και ο Πλούτονας ή ο Άρης και ο Πλούτονας, συγγνώμη, έχουν βίαιες όψεις, γίνονται πολέμοι. Αν να τρέξουμε πίσω, θα δούμε ότι γίνονται πολέμοι. Ναι, ναι, ναι. Πράγματι, είχαμε συγκεκριμένη εδώ πέρα κατάσταση με αυτούς τους δύο πλανήτες, αλλά και με τον Άρη. Γιατί πάνω από τους τρεις του Ολυμπίου Δεός εμφανίζονταν ο Άρης. Ο πλανήτης Άρης. Ναι. Άρα λοιπόν, όταν εγώ ρίχνω τους μετά από συγκεκριμένη ημερολογιακή στιγμή, ναι. όταν λοιπόν εγώ ρίχνω, ναι. τι γίνεται, δημιουργώ πρώτον μία εντελώς αρνητική ενέργεια σε όλους που βλέπουν και τρομάζουν, αλλά αμέσως μετά πάω στο Αφγανιστάν. Και κάνω πόλεμο. Κατάλαβα. Πολλοί έχουν βγει και έγκριτοι και έχουν πει ότι εκεί στο Αφγανιστάν κάτι συμβαίνει. Και δεν πήγαν τυχαία οι Αμερικάνοι. Σαν τι δηλαδή, τι συμβαίνει. Ότι υπάρχουν κάποιες πύλες. Ενεργειακές. Έχουν υποθεί πολλά. Εγώ, επειδή δεν απορρίπτω κάτι, ούτε το δέχομαι, αλλά το ψάχνω. Σιγά σιγά, με όλο αυτό το ψάξιμο που έκανα, βλέπω ότι ναι, κάτι συμβαίνει. Όμως, το να βγαίνουν και να λένε ότι ξέρεις κάτι, έρχεται κάτι, ναι, αλλά τι είναι οι Ολύμπιοι Θεοί. Πάμε αλλού. Όλες αυτές τις πληροφορίες, Νίκο, τις έχεις στο βιβλίο σου μετουσίωση, το τελευταίο βιβλίο. Αλλά σκόρπιες είναι και στα πρώτα. Εκτός από τη μυθοδία. Εκτός από τη μυθοδία. Εκτός από τη δεμπορία. Για τη μυθοδία έχεις μέσα στα βιβλία. Όχι, επειδή έχω κάνει περισσότερο.